Καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα την φίλη καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, κυρία καγκελάριε, από την πρώτη επίσκεψή μου στο Βερολίνο τον Αύγουστο του 2012. Αλλά και από τη δική σας επίσκεψη στην Αθήνα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς. Τότε είχα πει ότι η Ελλάδα θα αποδείξει την αξιοπιστία της και κυρίως ότι οι Έλληνες έχουν και τη δύναμη και την ικανότητα να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι με τις θυσίες ολόκληρου του ελληνικού λαού, την αλληλεγγύη των εταίρων μας και ασφαλώς και του λαού της Γερμανίας, σήμερα πια είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική μοίρα. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Είναι μια καινούρια μέρα σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία με την καγκελάριο να συζητήσουμε σήμερα για θέματα που αφορούν και την πρόοδο στην ελληνική οικονομία αλλά και την εξέλιξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρώπη. Ενημέρωσα και επίσημα την καγκελάριο για την χθεσινή έξοδο, την πετυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, που πραγματικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία και με την υπερκάλυψη που πέτυχε και με το επιτόκιο που πετύχαμε, αλλά και με την συμμετοχή ξένων επενδυτών, μεγάλων και μικρών. Πράγμα που δείχνει και την εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό και στο μέλλον μας. Συμφωνήσαμε ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Αλλά οι εξελίξεις οι οποίες έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, η επιστροφή στον κόσμο που πληγώθηκε περισσότερο, ενός κοινωνικού μερίσματος, η απόφαση του ECOFIN πριν 10 μέρες και τώρα η έξοδος στις αγορές, όλα αυτά θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο και πρέπει να το λέμε συνεχώς. Το γνωρίζει καλά η καγκελάριος, οφείλονται στις τεράστιες θυσίες και την υπομονή του ελληνικού λαού. Το κυριότερο όμως είναι ότι αποδεικνύουν ότι αυτές οι θυσίες πιάνουν τόπο, ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα, όπως έχει αφήσει πίσω της και όλη εκείνη την περίοδο της κλονισμένης αξιοπιστίας μας και της αμφισβητούμενης παραμονής μας στην Ευρωζώνη. Αυτά πια έχουν τελειώσει οριστικά. Θέλω να είμαι επίσης ξεκάθαρος ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται. Ασφαλώς οι μεταρρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν, γιατί ήδη το βλέπουμε ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και ασφαλώς η χώρα επιστρέφει στην ομαλότητα. Κυρίως όμως, η Ελλάδα μπαίνει στην ανάκαμψη. Και προτεραιότητα πλέον είναι δύο πράγματα. Να ενισχυθεί η ανάπτυξη, να διασφαλιστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν καινούργιες πραγματικές ανάσες στην ελληνική οικονομία, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και η μεγαλύτερη από όλες τις αδικίες είναι, όπως ξέρετε, η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Ενημέρωσα την καγκελάριο ότι προχθές είχαμε το αποτέλεσμα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου που για πρώτη φορά επίσημα από τη Eurostat βγαίνει ότι η ανεργία άρχισε να πέφτει. Το θεωρώ σημαντικό γιατί η ανάπτυξη
και η μείωση της ανεργίας όλο με ταχύτερους ρυθμούς είναι η προτεραιότητά μας. Άλλωστε και οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ως τώρα και αυτές που γίνονται ακόμα και αυτές που θα γίνουν αύριο σε ένα αποσκοπούν. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ώστε να υπάρχει ανάκαμψη και μείωση της ανεργίας. Το γράμμισα στην Καγκελάριο το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ρευστότητα. Βέβαια η έξοδος της χώρας στις αγορές και η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επιταχύνει την εξομάλυνση. Αλλά υπάρχουν και εδώ πράγματα που μπορούν να γίνουν πάντα μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών κανόνων και του προγράμματος. Η Ελλάδα πιάνει άλλωστε τους στόχους της και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται νέο πρόγραμμα. Μιλήσαμε ακόμα και για την επόμενη φάση του προγράμματος με βάση τη νέα πραγματικότητα. Ότι η Ελλάδα απόδειξε ότι ξεπερνά τα προβλήματα και υλοποιεί τις δικές της δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος να είμαστε μπροστά. Γιατί τώρα πια μας ενδιαφέρει περισσότερο να βγούμε με ασφάλεια, να βγούμε γρήγορα και να πάμε καλύτερα από ό,τι εμείς οι ίδιοι αναμέναμε.